Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε απέναντί μας τον πρόεδρο του Σωματείου, τον κύριο Κυριαζόπουλο, των Αφυγείων Ελευσίνας. Κύριε Κυριαζόπουλο, από χθες έγιναν κάποιες κινήσεις των εργαζομένων εδώ στην Αφυγεία. Τι ακριβώς έχει γίνει? Έχουμε εδώ είναι 620 οικογένειες, οι οποίες αυτή τη στιγμή τους χρωστάει η εταιρεία πάνω από 13 εκατομμύρια δεδουλευμένα. Το τελευταίο εξάμηνο έχουμε πολύ μικρά έναντι των 35 ευρώ, των 20 ευρώ, των 50 ευρώ. Η κατάσταση έχει ξεφύγει από το θέμα της εργοδοσίας. Η εργοδοσία αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρεται για το ναυπηγείο, αλλά ούτε και για τους εργαζόμενους. Πόσοι εργαζομένοι δουλεύουν εδώ? Είναι 620 οικογένειες. Το πρόβλημα αυτό με τα προβλήματα δεδουλευμένων κτλ. Πόσο καιρό υπάρχει? Έχουμε ξεκινήσει από το 2010. Το 2015, Γενάρη του 2016, έγινε μία διάταξη από το Υπουργείο Άμυνας, το οποίο μας δίνει το 70% το πρόγραμμα των TAF PK που έχουμε μέσα αυτή τη στιγμή και κατασκευάζουμε. Το οποίο όμως το 30% οφείλει να το δώσει ο εργοδότης. Ο εργοδότης αυτή τη στιγμή δεν το δίνει. Σας λέω ότι δίνει μόνο ψίχουλα. Γι' αυτό και μας έφτασε η αγανάκτησή μας στο κατακόρυφο. Κοιτάξτε, επειδή το πρόβλημα αυτό με τα δεδουλευμένα υπάρχει εδώ και πολύ διάστημα, από ό,τι μου είπατε και εσείς ο ίδιος, βλέπετε κάποια χτίδα φωτός στο μέλλον? Αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται η κυβέρνηση, από ό,τι έχουμε τις διαβεβαιώσεις, χθες μιλήσαμε και με τον κύριο Πιτσόρλα για καινούριο επενδυτή. Από ό,τι φαίνεται, είπε ότι από αύριο, από Παρασκευή, θα έχουμε κάποια νεότερα. Θα ξεκινήσουν οι προσφορές. Δηλαδή, για να φτάσετε κάτι άλλο, για να φτάσετε εσείς σε αυτό το σημείο όπως από χθες, σημαίνει ότι έγινε κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή που σας έφτασε αυτό το σημείο? Δεν θα πάρουμε δώρο, δεν έχουμε πάρει επίδομα δίας μας το καλοκαίρι. Βλέποντας τώρα τον ρίζο ότι δεν θα πάρουμε δώρο, γι' αυτό και χθες είχαμε συνάντηση με την εταιρεία, μας διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν λεφτά για δώρο. Και για μισθοδοσία, όχι μόνο. Δηλαδή, από το Μάιο μέχρι τώρα έχουμε πάρει πολύ ελάχιστα λεφτά. Δηλαδή, βλέπετε κάτι να γίνεται στο μέλλον? Πιστεύω ότι θα γίνει. Εάν δεν γίνει, εσείς ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις μετά την χθεσινή κίνησή σας να κάνετε ένα αποκλεισμό του ναυπηγείου? Εμείς έχουμε συγκεντρωθεί στην πύλη. Δεν έχουμε αυτό που λέει ομοιρία και τέτοια. Γιατί γράψα χθες ότι είχαμε αφήσει όμοιρο, δεν έχουμε όμοιρο. Δεν έχουμε κάνει ομοιρία. Εμείς θα κλιμακώσουμε και τον αγώνα μας και στα κυβερνητικά στελέχη και στην κυβέρνηση και όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.